Θα συνομιλήσουμε με την Αθηνά Ρηγοπούλου. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, και μια με το, χαρά, και με, καλά. Βέβαια, και με τον σύζυγό σας δίπλα. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Σας δίνω σε Μανουήλ. Βέβαια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για να μπούμε λίγο στο κλίμα της σύνδεσης, Δημήτρη, έχουμε 10 δευτερόλεπτα λίγο να δώσουμε μια μουσική πάσα. Πάμε λίγο και επανερχόμαστε, 10 δευτερόλεπτα. Ζω χωρίς τη μάσκα, ούτε λεπτό. Αγάπη μου, φοβάμαι έξω να βγω. Πρέπει στο σπίτι να μείνω, πρέπει τα χέρια να κλείνω, κανένα να μη μολύνω με τον ιό. Χαρτί υγείας δεν βρίσκω, δεν τον κονσέρβες και μίσκο, είναι μεγάλο το ρίσκο έξω να βγω. Κυρία Ρηγοπούλου. Συγγνώμη, μισό. Βέβαια, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Θα βάλετε το ακουστικό να με ακούσετε. Με ακούτε? Συγγνώμη, δεν σας άκουγα γιατί κάτι έφυγε. Κυρία Ρηγοπούλου, γνωρίζω ότι είστε ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Και αυτό στις μέρες μας είναι μεγάλο προτέρημα. Είστε κόρη της Τζένις Βάνου. Μάλιστα. Της θρυλικής Τζένις Βάνου. Και από τη μία, μέσα από αυτό το βίντεο επιχειρείτε να διασκεδάσετε κάπως την όλη κατάσταση της πανδημίας. Από την άλλη επιχειρείτε να ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο να μείνει σπίτι και να φοράει την μάσκα του. Πώς ήρθε αυτή η ιδέα να διασκευάσετε αυτό το θρυλικό τραγούδι? Γενικά μας αρέσει, είμαστε λίγο έτσι πλακατζίδες και να ομολογήσω ότι έχουμε κάνει και πολύ παρέα με το Σεφερλή, οπότε από εκεί έχουμε πάρει πολλές ιδέες. Ήταν ένα βράδυ απλό, αν παρατηρήσετε, είμαστε με τις ρόμπες στο καναπέ και του λέω δεν κάνουμε κανένα live στο Facebook, αλλά βαριότανε και τελικά το γυρίσαμε να κάνουμε ένα τραγουδάκι να τα αλλάξουμε. Ήταν πραγματικά εκείνη τη στιγμή μας ήρθε, εκείνη τη στιγμή το είπαμε, μία και έξω το ανεβάσαμε στο Facebook. Και άρεσε πάρα πολύ, φαίνεται η στιγμή του. Έχει ρίξει το διαδίκτυο, έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη απήχηση, η αλήθεια είναι. Ο στιχουργός ποιος είναι, να μας πει και μία τάκα ο σύζυγος. Καλό, είναι συνεργατική δουλειά. Συνεργατική δουλειά. Ναι, είναι 50-50. Πιστέψτε με, έχει το ίδιο κάψιμο με μένα, έχω το ίδιο κάψιμο με αυτήν. Κυρία Ρηγοπούλου, διορθώστε με, ερμηνεύτρια η μητέρα? Ναι, το τραγούδι ναι. Το έχει πει η μαμά μου με τον Γιάννη Βοδιατζή, ναι. Δεν ξέρω χωρίς εσένα και ντρέπομαι που θα το παραδεχτώ, αλλά από τη μέρα που βγάλαμε τη διασκευή, 1-2 φορές ξέχασα τα αυθεντικά λόγια, ντροπή μου. Θέλει θάρρος όμως, θέλει θάρρος να βγείτε, από τη μία και η συγγένεια βέβαια με την αείμνηστη Τζένι Βάνου, από την άλλη θέλει θάρρος να διασκεδάσετε και να αλλάξετε αυτούς τους ανεπανάληπτους στίχους. Ναι, για να είμαι ειλικρινής, σήμερα δέχτηκα και κάτι αρνητικά σχόλια, ότι προσέβαλα ή ότι έθιξα. Εμείς καθόλου δεν το σκεφτήκαμε έτσι, κάναμε μια ωραία στιγμή, περάσαμε ωραία, γελάσαμε. Θέλαμε να το μοιραστούμε με τους φίλους μας αρχικά, γιατί σας ξαναλέω, το ανεβάσαμε στο Facebook να το δουν οι φίλοι μας. Και τελικά είχε επιτυχία, άρεσε. Εγώ δεν το βλέπω ότι προσβάλλεται. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω και κάτι, επειδή είμαστε 20 χρόνια μαζί και με την πεθερά μου, τη μητέρα της, ήμασταν σχεδόν σε καθημερινή βάση μαζί. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες είχαν πάντα και πολύ ανεπτυγμένη αίσθηση του χιούμορ. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να τη βλέπω να γελάει. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, ότι αν άκουγε η Τζένι Βάνο αυτό το τραγούδι με αυτούς τους στίχους, με αυτή την διαφορετική προσέγγιση, πώς θα αντιδρούσε? Θα γελούσε με την καρδιά της, είμαι απόλυτα σίγουρος, δεν ξέρω αν συμφωνεί και η Αθηνά. Αν το είχα κάνει μόνο δεν ξέρω, αλλά επειδή τον λάτρευε και της άρεσε το χιούμορ του, ναι, είμαι σίγουρη ότι θα γελάγε. Μέσα από αυτή την ξεχωριστή προσέγγιση πιστεύετε ότι έχετε βάλει ένα λιθαράκι στο να μας μείνει κάτι, στο να βοηθήσουμε όλοι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, να δούμε λίγο μέσα από το χιούμορ και την πλάκα, να δούμε λίγο τα πράγματα πιο σοβαρά? Κοίτα, μέσα από αυτή την πλάκα, συγγνώμη, μέσα από αυτή την πλάκα, εμείς απλά δηλώσαμε
έμεσα αυτό που πιστεύουν. Επειδή έχει δικαστεί λίγο ο κόσμος σε αυτούς που δεν πιστεύουν και σε αυτούς που πιστεύουν, εμείς απλά είμαστε μέσα σε αυτούς που λέμε ας κρατήσουμε τα ρούχα μας, ας φυλαχτούμε λίγο. Σαφώς και υπάρχει αυτό το πράγμα, σαφώς και είναι εδώ. Τώρα, αν υπερβάλλουμε λίγο στο να φυλαγόμαστε. Καλό θα μας κάνει. Δεν πειράζει, ας φυλαγόμαστε και ας υπερβάλλουμε. Μάλιστα. Θα ακολουθήσουν άλλες διασκευές. Πρόσφατα, με το που ξαναέγινε το lockdown, εννοείται μας μπήκε το μικρόβιο να κάνουμε και κάτι άλλο και είχα εγώ την ιδέα να μην κάνουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε πολλά μικρά σαν ποτπουρί και ανεβάσαμε ένα. Δεν ξέρω, εμάς μας άρεσε, γελάσαμε. Εμείς περάσαμε πολύ καλά. Και μπράβο μας που το Λοιπόν, επειδή εγώ θέλω να μείνουν ικανοποιημένοι και αυτοί που δεν τους καλοήχησε καλά στα αυτιά η διασκευή, έχουμε τους αυθεντικούς στίχους να κλείσουμε τη σύνδεση. Με το αυθεντικό τραγούδι. Λοιπόν, να κλείσουμε λοιπόν το πρώτο μέρος με το αυθεντικό τραγούδι από την κόρη της Τζένις Βάνου που όλοι αγαπήσαμε και αγαπάμε. Πάμε. Δεν ζω χωρίς εσένα, ούτε λεπτό. Αγάπη μου της μοίρας ήταν γραφτό. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω, κάθε πληγή να παλύνω που σε πονά. Τα βλέφαρα μου να κλείνω, να με φυλάς και να σβήνω. Να σας ευχαριστήσουμε. Φωνάρα βέβαια η κόρη, αλλά φωνάρα και ο σύζυγος. Έχω να το πω. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Ηράκλειο. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε φιλάκια στην Κρήτη. Να είστε καλά, να είστε καλά.